Ο Κινέζο πρόεδρο Σιτζιν Τζιμπίνγκ υποσχέθηκε στο Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, που επισκέπτεται το Πεκίνο, τη σταθερή υποστήριξη τη Κίνα στι υποθέσει που αφορούν θεμελιώδη συμφέροντα. Πρώην αντίπαλοι στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η Κίνα και η Ρωσία ενισχύουν εδώ και δέκα χρόνια τις διπλωματικές και εμπορικέ σχέσεις τους. Μια τάση που επιταχύνθηκε μετά τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Το Πεκίνο δηλώνει ουδέτερο μέρος στη σύγκρουση αυτή. Ζητάει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των κρατών, όμως ουδέποτε καταδίκασε αυτή την επέμβαση. Ο Ρώσος Πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν κατέφθασε τη Δευτέρα στην Κίνα. Την Τρίτη συμμετείχε σε οικονομικό φόρουμ στη Σανγκάη και στη συνέχεια μετέβη στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για συνομιλίες με τον ομολογό του Λιτσιάν και τον πρόεδρο Σιτζιμπίνγκ. Πρόκειται για τον πιο υψηλό βαθμό Ρώσο αξιωματούχο που επισκέπτεται την Κίνα από την έναρξη της επέμβασης στην Ουκρανία. Ο Σιτζιν Πίνκ ζήτησε επίσης να ενισχυθεί ο συντονισμός τους πολυμερείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Αγκάης, η BRICS και η G20. Από την πλευρά του, ο Μιχαήλ Μισούστην είχε χαιρετήσει νωρίτερα ενώπιον του Κινέζου ομολόγου του, του Λιτσιάνγκ, τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα πρωτόγνωρα υψηλοεπίπεδο, όπως δήλωσε.